τρεις εβδομάδες πριν το ΙΜΠΟ, είσαι στον πυρετό των προετοιμασιών, της προπόνησης, της κούρασης και του τρεξίματος. Και παράλληλα, μία εβδομάδα πριν το ΙΜΠΟ υπάρχει και το Versus. Άρα... Έχουν πέσει όλα μαζί λιγάκι, αλλά εντάξει, είναι κάτι που με ευχαριστεί και με χαλαρώνει από όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, έχω προετοιμαστεί πάλι, πιστεύω, αρκετά καλά. Δεν θα γινόταν άλλωστε με τον κύριο Αθανασόπουλο να μην έχουν προετοιμαστεί καλά. Είναι και ένας από τους λόγους που συνεχίζω να κατεβαίνω, δηλαδή, και θα συνεχίσω για φέτος τουλάχιστον. Θεωρώ ότι βασικά έχω εμπιστοσύνη στη γωνία και είναι ένας λόγος που με οθεί να δώσω και άλλους αγώνες. Έχουμε κάτι τελευταίο για τον αντίπαλο λίγο πριν, για... Κάτι παρασκηνιακό θέλω να μου πεις. Έχει υπάρξει κάτι παρασκηνιακό ή σε περιμένουμε? Όχι, όχι, είμαι στην αναμονή. Εντάξει, δεν το σκέφτομαι και πολύ. Νιώθω έτοιμος και δεν με πολύ ενδιαφέρει. Κάτι μου έχει πει ο κότς ότι έχει βρει. Ονόματα δεν ξέρω και ακόμα και τέτοια. Αυτό το ΙΜΠΟ θα είναι πάρα πολύ δυνατό. Το δεκάγυρο εννοείται της Μαρίας Ομερτζόγλου Δεσπόζη. Η διεκδίκηση της, του παγκόσμιου τίτλου είναι κάτι το οποίο... σίγουρα κεντρίζει το ενδιαφέρον. Από εκεί πέρα, αθλητές όπως ο Παναγιώτης ο Πετρίδης, ο Θανάσης ο Καρούσος, ο Σουσέν, ο Τζένιος, ο Παπαδημητρίου, ο οποίος έκανε και την έκπληξη με τον Γιώργο τον Φωτακόπουλο και έχει μια μεγάλη άνοδο τελευταία. Νομίζω ότι είναι αθλητές οι οποίοι θα δώσουν πολλή ποιότητα και οι υπόλοιποι βέβαια, και θα είναι ένα ΙΜΠΟ με πολύ ενδιαφέρον και υψηλό επίπεδο.